Έλαμψον τις καρδίες ημών φιλάνθρωπο και δέσποτα το της δύσης ουρανουσίας σε χείρα του φως για τους διανύες ημών διάνυξον θαλμών στον ευαγγελικό σου κινημάτων κατανόηση. Ένθεση μην και το του μακαρίου των ανθρώπων είναι τα σαρκιά σε επιθυμία σπάση και τα πατήσια τα πνευματική μου πολιτεία με τέλεσμα πάντα προς ευαρέστηση της συγκεφρούμενης προκράτητας. Κύριε ο φωτισμό του τυφών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός, και εσύ τη δόξα να αναφέρομαι στην ανάγνωση του Πατέ και του Παναγίου και του το οποίο σου νέβε, νυν και αίγη σε όλους τον Θεό. Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στη μεγάλη, Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, κάπως προς το τέλος. Είχαμε πει εξ αρχής ότι είναι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή μια πορεία. Μια πνευματική πορεία προς το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Και κάθε άνθρωπος που προσπαθεί να συντονίσει τα βήματά του με τα βήματα του Χριστού συμμετέχει σε αυτή την Σταύρο Αναστάσιμη πορεία θέλοντας να ζήσει τα μεγάλα αυτά γεγονότα. Τέλος της πορείας, η συνάντηση με τον Σταυροφέντα και Αναστάντα Χριστό. Αυτή η συνάντηση είναι και η βασική επιδίωξη της πνευματικής ζωής. Πορεία λοιπόν η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, μια παράλληλη πορεία με αυτή του Χριστού. Μια μίμηση της πορείας εκείνου. Κάθε πορεία όμως έχει τους δικούς της κινδύνους. Κάθε στιγμή κάποιο εμπόδιο, κάποιος κακός υπολογισμός μπορεί είτε να σταματήσει την πορεία ή να την ξεστρατήσει. Να χαθεί ο στόχος, να πλανηθεί ο άνθρωπος, να ξεχαστεί ο προορισμός. Η πολυπόθητη συνάντηση με τον Χριστό να μην πραγματοποιηθεί ποτέ. Αυτό το κίνδυνο αντιμετώπισε και ο ίδιος ο Χριστός. Θα σταθούμε σε δύο περιστατικά από τη ζωή Του, στα οποία ο Χριστός απαντάει δυναμικά με τη σκληρή φράση, γνωστή σε όλους μας, «Ήπαγε ο πίσω μου Σατανά». Η φράση αυτή λέχθηκε δύο φορές. Η πρώτη φορά ήταν στην έρημο κατά τη διάρκεια των πειρασμών. Ας διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση. Μετά τη βαπτισή του, ο Ιησούς οδηγήθηκε από το πνεύμα στην έρημο για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς του διαβόλου. 40 μέρες και 40 νύχτες δεν έφαγε τίποτε ο Ιησούς, ύστερα όμως πείνασε. Τότε εμφανίστηκε ο πειράζων και του είπε: «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμί». Ο Ιησούς όμως το αποκρίθηκε: «Ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, δεν ζει μόνο με το ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Ύστερα τον οδήγησε ο διάβολος στην Αγία Πόλη την Ιερουσαλήμ και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε: «Αν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω, γιατί η Γραφή λέει, θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους για να μην σκοντάψει σαν σε πέτρα το πόδι σου». Μα ο Ιησούς του είπε: «Αλλού όμως, λέει η Γραφή, δεν πρέπει να βάλεις σε δοκιμασία τον Κύριο και Θεό σου». Πάλι τον οδήγησε σε ένα πολύ ψηλό μέρος ο διάβολος, σε ψηλό βουνό, και του έδειξε όλα του κόσμου τα βασίλεια και τη λαμπορδιτά τους. Ύστερα του είπε: «Όλα αυτά θα σου τα δώσω αν πέσεις και με προσκυνήσεις». Ο Ιησούς όμως το απάντησε: «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά, ήπαγε ο πίσω μου Σατανά». Η Γραφή το λέει καθαρά: «Μόνο τον Κύριο το Θεό σου θα προσκυνάς και μόνον αυτό θα λατρεύεις». Τότε ο διάβολος άφησε τον Ιησού και οι άγγελοι ήλθαν και τον υπηρετούσαν. Ο Χριστός, όταν βαπτίστηκε, έφυγε στην έρημο. Σε λίγο θα αρχίσει το έργο του και χρειάζεται να προετοιμαστεί με προσευχή και νηστεία. Το έργο αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Απαιτεί πολλούς κόπους και θυσίες και θα καταλήξει στο Σταυρό. Και επειδή η ανθρώπινη μας φύση πάντα ζητάει το εύκολο, το ανώδυνο, το άκοπο, ο διάβολος προσπαθεί να ξεγελάσει τον Χριστό προτείνοντάς του εύκολες λύσεις. Θα να του λέει: «Δεν χρειάζεται να κοπιάσεις, δεν χρειάζεται να ανέβεις στο Σταυρό, όλα μπορούν να γίνουν εύκολα με μαγικό και τσαρλατάνικο τρόπο». Ας θυμηθούμε εδώ τους πρωτόπλους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Θεός από άπειρη αγάπη δημιούργησε τον κόσμο και τον άνθρωπο και έδωσε στον άνθρωπο τη δυνατότητα
του καθομοίωση, δηλαδή να γίνει Θεός. Τι υψηλότερος προορισμός. Ο άνθρωπος να γίνει Θεός κατά χάρη. Αυτό που χρειαζόταν ήταν ο άνθρωπος να αποδεχτεί την κλίση του Θεού, να αγωνιστεί, να εργαστεί πνευματικά, να ανταποκριθεί στην αγάπη του Θεού, εν υπακοή και ταπεινώσει, και με τη χάρη του Θεού να οδηγηθεί στη θέωση. Χρειαζόταν δηλαδή ο άνθρωπος να διανύσει μία πορεία. Αυτήν ακριβώς την πορεία προσπάθησε ο διάβολος να την ανακόψει. Το διάλογο του με την Εύα προσπαθεί να διαβάλει, να συκοφαντήσει το Θεό. Ύπουλα ρωτάει, «Γιατί ο Θεός σας είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο του παραδείσου?» Η Εύα πέφτει στην παγίδα. Αρχίζει διάλογο. «Δεν μας είπε να μην φάμε από κανένα καρπό, αλλά μόνο από έναν. Γιατί αν φάμε θα πεθάνουμε». Ο διάβολος συνεχίζει τη διαβολή του, τη συκοφαντία του και ετοιμάζει μεγαλύτερη παγίδα. Βγάζει τον Θεό ψεύτη. Ότι δεν θέλει το καλό των ανθρώπων. Και τι λέει? «Όχι, δεν θα πεθάνετε. Αν φάω από τον καρπό θα γίνετε θεοί. Έσεστε ως θεοί». Ο διάβολος εδώ μιλάει πολύ θεολογικά, αλλά πολύ πονηρά. Τα λόγια του ανταποκρίνονται στο αίτημα των ανθρώπων, τη θέωση. Τη θέωση υποσχέθηκε ο Θεός. Τη θέωση υποσχέθηκε ο διάβολος. Δεν είπε κάτι διαφορετικό ο διάβολος. Ίσα-ίσα θα λέγαμε, μίλησε πολύ θεολογικά. Όμως έδειξε έναν άλλον δρόμο, μακριά από τον Θεό, που ξεστράτησε τον άνθρωπο. Ο δρόμος για τη θέωση που έδειξε ο Θεός ήταν της υπομονής, της υπακοής, της εργασίας των εντολών, της ταπείνωσης. Ο δρόμος που έδειξε ο διάβολος ήταν της ανυπακοής, της ανταρσίας του αυτοματισμού. Σαν να έλεγε, δεν χρειάζεται να περιμένετε, δεν χρειάζεται να αγωνιστείτε, δεν χρειάζεται να κοπιάσετε, μπορείτε μόνο να πατήσετε ένα κουμπί και η θέωση θα έρθει άμεσα. Πρότεινε δηλαδή μια εύκολη λύση, έναν εύκολο συντομότατο δρόμο. Το ίδιο λοιπόν προσπάθησε να κάνει και στο Χριστό, στην αρχή της επίγειας δράσης του. Σαν του έλεγε, δεν χρειάζεται να ανέβεις στο Σταυρό, όλος ο κόσμος θα γίνει δικό σου, αν πέσεις και μην προσκυνήσεις. Όμως, ο Χριστός καταλαβαίνει την παγίδα, αν ακολουθείς τις συμβουλές του διαβόλου, δεν θα είναι ο Μεσσίας, αλλά ένας μάγος και απατεώνας. Ο Χριστός είναι ο Πάσχων Μεσσίας, ο Σταυρωμένος Μεσσίας. Έτσι τον είδαν οι προφήτες και οι δίκοι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν μπορεί να ξεστρατήσει από αυτό το δρόμο. Δεν είναι εγκόσμιος βασιλιάς. Έτσι τον ήθελαν οι άνθρωποι, ακόμα και οι μαθητές του. Σε όλη του τη ζωή και στα κηρύγματά του δεν πάβει να το τονίζει ότι δεν είναι εγκόσμιος βασιλιάς Μεσσίας, αλλά Πάσχων Μεσσίας για τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε γιατί αρνείται κατηγορηματικά τις προτάσεις του διαβόλου και τον αποπέμπει με τη φράση «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά». Ας δούμε τώρα το δεύτερο κείμενο. Για να το κατανοήσουμε θα πρέπει να το δούμε μέσα στα γεγονότα που ελέγχουν. Ο Χριστός πορεύεται για τα Ιεροσόλυμα. Πορεύεται για το πάθος, για το Σταυρό. Προτιμάζει για τους μαθητές του γι' αυτό. Όμως αυτοί έχουν άλλα στο μυαλό του και δεν θέλουν να καταλάβουν. Στην Κεσάρια της Φιλίππου συμβαίνει το ακόλουθο περιστατικό. Λέει ο Ευαγγελιστής, όταν ήρθε ο Ιησούς στα μέρη της Κεσαρίας του Φιλίππου, ρώτησε τους μαθητές του, ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου? Και αυτοί είπαν, άλλοι λένε πως είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας, άλλοι ένας από τους προφήτες. Τους λέει, και εσείς ποιος λέτε πως είμαι? Απάντησε ο Σίμων Πέτρος και είπε, εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού. Και ο Ιησούς το αποκρίθηκε, μακάριος είσαι Σίμων γέ του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο ουράνιος πατέρας. Και εγώ λέω σε σένα, ως εσύ είσαι ο Πέτρος, και πάνω σε αυτή την πέτρα της ομολογίας θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Θα σου δώσω τα κλειδιά της που ανοίγουν την πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών και ό,τι κρατήσεις ασυγχώρητο στη γη θα είναι ασυγχώρητο και στους ουρανούς. Και ό,τι συγχωρήσεις στη γη
θα είναι συγχωρημένο και στους ουρανούς. Τότε έδωσε στους μαθητές του την εντολή να μην πούν σε κανέναν πως είναι ο Μεσσίας. Το κείμενο είναι εύκολο κατανόητο. Με αποκάλυψη του Θεού, ο Πέτρος ομολογεί ότι ο Χριστός, ο Ιησούς, είναι ο Μεσσίας. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται πλέον και αυτοί ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας που περίμεναν αιώνες τώρα. Όμως δεν έχουν ακριβή γνώση για το τι είναι ο Μεσσίας. Οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης μιλούσαν για το Μεσσία, λυτρωτή και σωτήρα του γένους των ανθρώπων. Όμως στους τελευταίους αιώνες, λόγω των συνεχών υποδουλώσεων των Εβραίων σε άλλους λαούς, ο Μεσσίας συνδέθηκε με εθνικιστικά αλυτρωτικά αιτήματα. Ο Μεσσίας θα ερχόταν να λυτρώσει τον Ισραήλ από τους εχθρούς του και θα εγκαθίδριε μια ασάλευτη βασιλεία με κέντρο την Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό και το κήρυγμα του Ιησού για τη Βασιλεία του Θεού, Βασιλεία των Ουρανών, έμενε ακατανόητο. Δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Όνειρό τους ήταν μια εγκόσμια βασιλεία με ένα εγκόσμιο δοξασμένο βασιλιά, απόγονο του Δαβίδ. Τώρα μπορούμε να καταλάβουμε τη συνέχεια του κειμένου. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να φανερώνει στους μαθητές του πως πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και να αναστηθεί την τρίτη ημέρα. Και αφού τον πήρε κατά μέρος ο Πέτρος, άρχισε να τον μαλώνει και να του λέει «Θεός φυλάξει Κύριε, να μη σου συμβεί αυτό». Ο Ιησούς γύρισε και είπε στον Πέτρο «Ήπαγε ο πίσω μου Σατανά». Τι αβολούσα μου, Σατανά, εσύ που γίνεσαι εμπόδιο, γιατί δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι. Ο Χριστός μιλάει λοιπόν για το επικείμενο πάθος του. Το ακούσαμε και την Κυριακή, θα το ακούσουμε και την άλλη Κυριακή, την πρόρησή του για το πάθος. Η δόξα του θα είναι ο Σταυρός. Με το Σταυρό και την Ανάσταση θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του και θα βασιλεύσει στις καρδιές των ανθρώπων. Οι κοσμικοί βασιλιάδες θυσίαζαν αλλά και θυσιάζουν τους ανθρώπους και επιβάλλουν την εξουσία τους με τη βία, το ψήφος, το αίμα. Ο Χριστός δεν θυσιάζει τους ανθρώπους, ο ίδιος θα θυσιαστεί για τους ανθρώπους. Ο θρόνος του δεν θα είναι χρυσοπίκυλτος και φανταχτερός, αλλά ο αιματοβαμμένος σταυρός. Μιλώντας έτσι ανοιχτά, εν παρησία, θέλει να διαλύσει τις όποιες ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Μιλάει για τη θυσία του και το σταυρό του. Όπως είναι φυσικό, ξαφνιάζει τους μαθητές του και πιο πολύ τον Πέτρο. Αυτοί άλλα έχουν στο μυαλό τους. Το είπαμε, δοξασμένος βασιλιάς, εγκόσμια βασιλεία και σαν άνθρωποι ονειρεύονται θέσεις μεγάλες για τον εαυτό τους. Θα λέγαμε με σύγχρονη γλώσσα, ονειρεύονται υπουργεία, χρήματα, ξέγνια στη ζωή. Ο Πέτρος λοιπόν επαναστατεί μέσα. Δεν δέχεται για τον Μεσσία διδάσκαλό του ένα τέτοιο άδοξο οδυνηρό τέλος. Τον παίρνει ιδιαίτερα, σαν να θέλει να τον προφυλάξει, να τον προστατεύσει, να μην υποστεί το μαρτύριο. Προσπαθεί να του αλλάξει γνώμη. Θεός φυλάξει Κύριε. Δεν πρέπει να σου συμβεί αυτό. Ο Πέτρος, χωρίς να το καταλάβει, τη στιγμή εκείνη ματέωνε το έργο της σωτηρίας. Ενώ πριν δέχτηκε μια τόσο σπουδαία αποκάλυψη από τον Θεό, τώρα γίνεται κατά κάποιο τρόπο φερέφωνο του πονηρού. Μιλάει όπως περίπου και ο διάβολος στην έρημο. Με άλλα λόγια, τον καλεί τον Χριστό να αρνηθεί το Σταυρό και να βασιλεύσει εγκόσμιο. Άφελά του δημιουργεί κίνδυνο πτώσης και εκτροπής από το σκοπό του στο Χριστό. Να γιατί ο Χριστός του μιλάει ιδιαίτερα αυστηρά με το «Ήπαγε ο πίσω μου Σατανά». Και λέει μετά «Σκάνδαλο μου είναι ότι ου βρονείς τα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Φύγε από μπροστά μου Σατανά, μου είσαι εμπόδιο και πειρασμός στο απολυτρωτικό μου έργο, γιατί δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Στην έρημο, ο διάβολος προσπάθησε να ματαιώσει το έργο του Χριστού. Προσπάθησε να τον παρασύρει και να προτιμήσει τον εύκολο δρόμο της γήινης δόξης. Τον προέτρεπε να κερδίσει τους ανθρώπους, εντυπωσιάζοντάς τους με, θα λέγαμε, ακροβατικά νούμερα, που θα προσελκύσαν την έκπληξη και το θαυμασμό. Την ίδια ώρα, και τώρα μάλλον, ο και ο Πέτρος προσπαθεί
να τον αποτρέψει από το Σταυρό. Τα κριτήρια και των δύο είναι εγκοσμιοκρατικά, άσχετα αν τα κίνητρα ήταν τελείως διαφορετικά. Ο Χριστός συνεχίζει την πορεία του διευκρινίζοντας. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Όποιος όμως η Εκκλησία μου χάσει τη ζωή του, θα τη βρει. Γιατί τι ωφελείται ο άνθρωπος, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, χάσει όμως τη ζωή του, ή τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος ως αντάλλαγμα για τη ζωή του? Γιατί ο Υιός του ανθρώπου θα έλθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους αγγέλους του, και τότε θα ανταμείψει τον καθένα ανάλογα με τις πράξεις του. Ο Χριστός εδώ καλεί όχι μόνο τους μαθητές του, αλλά όλο τον κόσμο να σηκώσουν το σταυρό του. Αλήθεια, έχουμε σκεφτεί γιατί είμαστε χριστιανοί? Τι θέλουμε από τον Χριστό? Αυτά που κατά βάθος ζητάμε είναι καθαρά εγκόσμια. Με τον Χριστό, λέμε και στα παιδιά μας, δεν θα χάσεις. Θα έχεις όλα σου τα καλά. Δηλαδή, θα πλουτίσεις, θα πετύχεις, θα ανέβεις κοινωνικά, θα έχεις υγεία, θα κάνεις ευτυχισμένη οικογένεια. Γενικά, δεν θα έχεις προβλήματα. Αυτό, αδελφοί μου, είναι μια καθαρά προτεσταντική ηθική. Γι' αυτό και όταν μας συμβαίνει ένα τύχημα, μια αρρώστια, μια αποτυχία, δεν το δεχόμαστε, αναρωτιόμαστε. Γιατί, πώς ο Θεός επέτρεψε κάτι τέτοιο? Γιατί με τιμώρησε, αφού είμαι καλός άνθρωπος? Δυστυχώς, έχουμε και εμείς μια παρόμοια αντίληψη των Ισραηλιτών για το Μεσσία. Μια καθαρά εγκόσμια αντίληψη. Γι' αυτό και το κείμενο που διαβάσαμε είναι από αυτά που δεν θέλουμε να τα δεχτούμε. Δεν μας αρέσουν, γιατί δεν μας συμφέρουν. Ας προσέξουμε τα τέσσερα ρήματα. Ήτης θέλει ο πίσω μου ελθύν. Το ήτης θέλει, αν κανείς θέλει. Βλέπουμε την αρχοντιά του Χριστού, το σεβασμό του απέναντί μας, το πόσο σέβεται την ελευθερία μας, την ελευθερία της απόλυτης επιλογής. Το δεύτερο ρήμα, απαρνησάστο εαυτόν. Η αυταπάρνηση, το σπάσιμο του εγωκεντρισμού μας, της φοβερής αυτής αμαρτίας, που μας αποκόπτει από το Θεό και τον συνάνθρωπό μας. Τρίτον, αράτο των σταυρών αυτού. Αράτο, να σηκώσει δηλαδή το σταυρό σου, όπως εκείνος. Και μπορείς να το σηκώσει μόνο όταν έχεις κάνει το προηγούμενο βήμα, το απαρνησάστο εαυτόν. Τέταρτον, και ακολουθείτε. Τότε μόνο όταν έχεις απαρνηθεί τον εαυτό σου και σηκώσει το σταυρό σου, μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό. Ο Χριστός ζητάει να σηκώνουμε και να αποδεχόμαστε τον όποιο σταυρό μας. Τις θλίψεις, τους πειρασμούς, τις δοκιμασίες. Ο Χριστός μας θέλει σταυρωμένους. Να σταυρώνουμε δηλαδή καθημερινά τον παλαιό εαυτό μας, τον παλαιό άνθρωπο. Ή αν θέλετε καλύτερα, να σταυρώνουμε τον παλιά άνθρωπο που κρύβουμε μέσα μας. Τη Μεγάλη Δευτέρα θα ακούσουμε εκείνο το ωραίο τροπάριο. Παρουσιάζει τον Χριστό να ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα προς το εκούσιον πάθος και προειδοποιεί τους μαθητές του. Ιδού αναβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα και παραδοθήστε ο Υιός του ανθρώπου, καθώς διέγραφε περί αυτού. Η πορεία του Χριστού τελειώνει με οδυνηρό τρόπο, με το πάθος, το σταυρό, τον επονίδη στο θάνατο. Αυτό όμως το πάθος οδηγεί στην Ανάσταση. Γι' αυτό και ο Ιερός Συμνογράφος μας προτέπει στη συνέχεια. Δε φταιούν και εμείς, και καθαρμένες διανύες, συμπορεθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν και νεκρωθόμεν δι' αυτόν δες του βίου ειδονές, ή να και συζήσομεν αυτό. Μας καλεί ο Ιερός Συμνογράφος σε μια συμπόρευση ή σε μια συσταύρωση με τον Χριστό. Και πώς σταυρώνεται κανείς εκούσια, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Οι δε του Χριστού τη σάρκα εσταύρωσαν την δυσπαθήμαση και τις επιθυμίες. Δηλαδή, όσοι είναι του Χριστού έχουν σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με τον πλέον παιδαγωγικό τρόπο μας δείχνει πόσο καταστρεπτική είναι η υποδούλωση του ανθρώπου στα πάθη του και τις επιθυμίες και πόσο σωστική είναι η ανάπτυξη της δυνατότητας να αντιστέκεται ο άνθρωπος σε αυτές τις επιθυμίες.
Γι' αυτόν τον λόγο θεσπίστηκε μεγάλη τεσσαρακουστή και νηστεία της, για να δίνεται η ευκαιρία στον άνθρωπο να κατενικάει το δικό του θέλημα και να κάνει το θέλημα του Θεού. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η νηστεία, το είπαμε και την περασμένη φορά, ούτε ο αγώνας είναι αυτός ο σκοπός, ούτε η άσκηση, αλλά αποβλέπουν όλα στην εσωτερική αλλαγή, στη μεταμόρφωση του ανθρώπου. Όλοι είμαστε παθείς. Όλοι κατατριχόμαστε από ποικίλα πάθη. Αυτά τα πάθη μας καλεί η Εκκλησία να τα σταυρώσουμε, να τα νεκρώσουμε, να τα ακινητοποιήσουμε. Μην ξεχνάμε ότι ο σταυρωμένος είναι ακίνητος, καθυλωμένος. Πώς σταυρώνεται κανείς? Αυτές τις μέρες θα δούμε κάτω σε μακρινές χώρες κάποιους φανατικούς ρωμαιοκαθολικούς οι οποίοι σταυρώνονται. Γίνεται ολόκληρη τελετή εκεί και σταυρώνουν κανονικά, έστω για ένα λεπτό. Δεν ζητάει αυτό ο Θεός από εμάς. Ζητάει να σταυρώσουμε τα πάθη. Πώς? Γράφει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Σου ήρθε ο λογισμός να συνάξεις χρήματα? Ο λογισμός αυτός είναι ασταύρωτος και πρέπει να τον σταυρώσεις με τη δύναμη του σταυρού. Πώς, εάν σκεφτείς ότι ο κρεμάμενος επί του σταυρού Θεός ήταν πάφτωχος και γυμνός? Σου ήρθε ο λογισμός φιλοδοξίας? Αυτός είναι ασταύρωτος και πρέπει να τον σταυρώσεις. Πώς, εάν σκεφτείς τις αθυμίες και τους γέλωτες όπου υπέμεινε στο σταυρό ο δεσπότης σου, ομοίως πράξε στους άλλους κακούς λογισμούς. Σου ήρθε λογισμός να κλέψεις? Σταύρωσέ τον με την ελεημοσύνη. Σου ήρθε λογισμός φθόνου, νησικακίας? Σταύρωσέ τον με την έμπρακτη αγάπη. Σου ήρθε σαρκική επιθυμία? Σταύρωσέ τον με την προσευχή, με την νηστεία. Είδα μια φοβερή εικόνα στο Άγιο Όρος. Είδα έναν σταυρωμένο. Δεν ήταν ο Χριστός, αλλά ένας μοναχός σταυρωμένος είχε καρφωμένα χέρια πόδια, όλο το σώμα. Είχε δηλαδή συμβολικά σταυρώσει τα πάθη του, τις κακές του επιθυμίες, οι οποίες ενεργούνται με τα μέλη του σώματος. Είχε γίνει νεκρός ως προς την αμαρτία. Αυτή πρέπει να είναι και η δική μας θέση, πάνω στο σταυρό, και ποτέ να μην κατεβαίνουμε από το σταυρό. Θυμηθείτε ότι οι εχθροί του Χριστού του φώναζαν όταν ήταν σταυρωμένος: «Κατέβα από το σταυρό». Το ίδιο λένε και σε εμάς οι πειρασμοί: «Κατέβα από το σταυρό». Και δυστυχώς συμβαίνει να κατεβαίνουμε από το σταυρό, μάλλον να είμαστε μακριά από το σταυρό. Τον 89ο αιώνα υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη ένα πολύ γνωστό μοναστήρι, η Μονή του Στουδίου, και ο πρώτος ηγούμενος ήταν Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, μεγάλη μορφή, που προσπαθούσε να βοηθήσει τους μοναχούς του να δεχτούν το Σταυρό του Χριστού. Κάποτε λοιπόν είδε στην αυλή έναν μοναχό να προσβάλλει έναν άλλο μοναχό, του μίλαγε άσχημα, και ο Άγιος Θεόδωρος με πολύ θλίψη γύρισε και του είπε: «Αδελφέ, πότε κατέβηκες από το Σταυρό?» Κοιτάξτε, δεν του είπε: «Γιατί με πρόσβαλες τον αδελφό σου? Γιατί μίλησες έτσι? Γιατί παραφέρθηκες?» Αλλά τι: «Αδελφέ, πότε κατέβηκες από το Σταυρό?» Και ενεργούν τα πάθη σου δηλαδή. Δυστυχώς θέλουμε να κατεβαίνουμε από το Σταυρό. Θέλουμε να ικανοποιούμε τα πάθη μας και να είμαστε με τον Χριστό, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ο Ιερός Αυγουστίνος γράφει στις εξομολογήσεις του ότι ενώ πολύ καιρού ζούσε στην αμαρτία και το παραδεχόταν και πίστευε ότι χανόταν, ότι ήταν ρυπαρός και βρώμικος, προσευχόταν στο Θεό και έλεγε: «Κύριε, δώσε μου την αγνότητα, αλλά όχι αμέσως». Πόσο μας εκφράζει αυτό? Θέλουμε τη ζωή της αμαρτίας, και αργότερα βλέπουμε. Θέλουμε επομένως να κατεβαίνουμε από το Σταυρό, και αν ήταν δυνατό να φωνάξουμε στο Χριστό: «Κατέβα από το Σταυρό». Θέλουμε κατά βάθος έναν Χριστό χωρίς Σταυρό. Και αυτό είναι ο μεγάλος πειρασμός της εποχής μας. Σήμερα, το έχουμε ξαναθήξει το θέμα, πολύ λόγος γίνεται για τον Αντίχριστο. Πολύ μελάνη έχει γυθεί. Πολλές προφητείες κυκλοφορούν που αναστατώνουν και τρομοκρατούν τις ψυχές των ανθρώπων. Πολλές ερμηνείες δίνονται. Πολλές φήμες κυκλοφορούν για το αν και πότε γεννήθηκε ο Αντίχριστος, ποιος θα είναι, τι θα κάνει, πότε θα εμφανιστεί.
Ο δε αριθμός της Αποκαλύψεως, το 666, και μόνο στο άκουσμά του προκαλεί τρόμο. Όμως, αν ανοίξουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης, δεν θα δούμε το νούμερο αυτό με την αραβική γραφή, αλλά στην ελληνική. Και τα γράμματα που αποτελούν τον αριθμό δεν είναι αραβικά 666, αλλά είναι ελληνικά, όπως μετράγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Το α για αυτούς ήταν το 1, το β το 2 κλπ. Το 666 το αποτελούν τα εξής γράμματα. Το χ, το ξ και το σίγμα τ. Έτσι το γράφει η Αποκάλυψη. Αυτά ακριβώς τα γράμματα είναι τα αρχικά τριών λέξεων. Ή, ξ, σίγμα τ. Χριστός, Σένος, Σταυρού. Αν σε άλλες εποχές τα βέλη της αντίχριστης κίνησης ήταν να χτυπήσουν άμεσα και αν είναι δυνατόν να εξαφανίσουν τον Χριστό, την εποχή μας η αντίχριστη κίνηση είναι πολύ διαφορετική. Να διαστρεβλώσουν το πρόσωπο του Χριστού, να παρουσιάσουν έναν ακίνδυνο Χριστό, δηλαδή ένα Χριστό χωρίς το Σταυρό. Ένα Χριστό ρομαντικό, χαμογελαστό, σαν τους μεγάλους στάρ της εποχής μας. Ένας τέτοιος Χριστός, ξένος Σταυρού, είναι ξένος με τον αληθινό Χριστό, τον υπερημών, αποθανόντα και αναστάντα. Όταν ο άνθρωπος δει πραγματικά το Σταυρό του Χριστού, δεν θα δυσκολευτεί να διακρίνει το φως της Ανάστασης. Γιατί όποιος νιώσει την αγάπη που σταυρώνεται, ξέρει ότι για αυτή την αγάπη δεν υπάρχει θάνατος. Ο Σταυρός, που ήταν το σύμβολο του θανάτου, έγινε η εγγύηση της ζωής, γιατί έδωσε την ευκαιρία στην αγάπη να σταυρωθεί και να γίνει έτσι αθάνατη. Ο Σταυρός φαίνεται βαρύς, η Σταύρωση οδυνηρή, όμως δια του Σταυρού η Ανάσταση. Όταν ανέβει κανείς στο Σταυρό, θα νιώσει την πληρότητα της ζωής. Θα μοιάζει με τους Αγίους που εκαυχόντων για το Σταυρό. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος καυχόταν. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ιδίου εμί κόσμος εσταύρωτε κακό το κόσμο. Δηλαδή, όσο για μένα δεν θέλω άλλη αφορμή για κάπτυση, εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας. Το Σταυρό που πάνω του πέθανε ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο. Ο Απόστολος Πέτρος καταδικάστηκε σε θάνατο σταυρικό. Όμως, τιμούσε πάρα από το Σταυρό και οικέτευε τους δημίους του. Δεν είμαι άξιος να με σταυρώσετε όρθιο όπως το Χριστό μου. Εκείνος σταυρώθηκε έτσι για να βλέπει τη γη, επειδή θα πήγαινε στον Άδη να ελευθερώσει τις ψυχές που βρισκόταν στον Άδη. Εμένα όμως να με σταυρώσετε με το κεφάλι κάτω, για να βλέπω τον ουρανό όπου πρόκειται να πάω. Και ο Απόστολος Ανδρέας, όταν είδε το Σταυρό του Μαρτυρίου, το αναφώνησε. Χαίρε Σταυρέ, με το σώμα του Χριστού αγιάστηκες και με τα μέλη του σαν με μαργαριτάρια στολίστηκες. Πριν καφορθεί πάνω σου ο Κύριος, ήσουν φοβερός για τους ανθρώπους. Τώρα όμως όλοι οι πιστοί γνωρίζουν πόση χάρη είναι κρυμμένη μέσα. Άφοβα και χαρούμενα σε πλησιάζω. Δέξουμε κι εσύ το μημιαθητή του εσταυρωμένου Χριστού. Ω μακάριε και παμπόφιδε Σταυρέ, πάρε με από τους ανθρώπους και παρέδωσέ με στον δάσκαλό μου. Τα παλιά χρόνια, αρκετοί μοναχοί, στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, έφευγαν από τα μοναστήρια και κατέφευγαν στην έρημο και ζούσαν μόνοι τους. Ήθελαν να προετοιμαστούν εντατικά για την άρση του Σταυρού. Το Σάββατο του Λαζάρου, 40 μέρες ακριβώς, επέστρεφαν και πάλι στα μοναστήρια και έψαλαν στον Εσπερινό εκείνο το ωραίο τροπάριο. Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε. Και πάντες έροντες των Σταυρών σου λέγομεν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Συνεχίζουμε και εμείς, αδελφοί μου, την πορεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Άραγε θα γίνει και για μας αυτή η πορεία σταυροαναστάσιμη? Θα είναι αυτή η περίοδος κάτι διαφορετικό, ή θα γίνει και αυτή όπως και οι άλλες στη ζωή μας, μια περίοδος ρουτίνας και πνευματικής αφασίας? Την Κυριακή των Βαΐων θα είμαστε κι εμείς έτοιμοι την Πάση της Αγίας να σηκώσουμε πρόθυμα το Σταυρό του Χριστού και να τον υποδεχτούμε ως σωτήρα και λυτρωτή? Να ευχηθούμε
εκείνος που για μας ήλθε, εμάς τους καθημένους εν χώρα και σκιά θανάτου, για να σπάσει με τη δύναμη της αγάπης Του τη σκληρότητα της πέτρινης καρδιάς μας, να μας αγιάσει, να καθαρίσει τα πάθη μας και να θελήσουμε να Τον ακολουθήσουμε την σταυροαναστάσιμη πορεία Του. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο κείμενο. Αυτές τις μέρες έχουμε την ευλογία στην πόλη μας να έχουμε τα λείψανα του Αγίου Λουκά, ενός ανθρώπου που προτίμησε από την ανθρώπινη δόξα και το χρήμα το Σταυρό του Χριστού. Και όλη τη ζωή ένα σταυρός. Τον ρωτούσαν πολλοί τα κεράματά του. Πώς άντεξες ένα τέτοιο σταυρό, τόσα μαρτύρια, τόσα βασανιστήρια? Και ο Άγιος σε ένα κηρυγμά του απάντησε: θα με ρωτήσετε, είναι εύκολο να είσαι καταδιωγμένος? Είναι εύκολο να περνάς από τη στενή πύλη και από τον δρόμο με τα αγκάθια? Θα με ρωτήσετε με απορία. Την καρδιά σας ίσως πολλιάσει η αφιβολία αν είναι ελαφρύς ο σταυρός του Χριστού. Εγώ όμως θα σας πω, ναι, ναι, είναι ελαφρύς, εξαιρετικά ελαφρύς. Και γιατί είναι ελαφρύς? Γιατί είναι εύκολο να τον ακολουθείς αυτόν τον αγκαθό δρόμο? Διότι δεν θα προχωράς μόνος σου. Θα σε συνοδεύει ο ίδιος ο Χριστός. Διότι το άπειρο έλεος θα σε ενδυναμώνει όταν θα λεγείς από το βάρος του σταυρού. Διότι ο ίδιος θα σε στηρίζει, θα σε βοηθάει να σηκώνεις το σταυρό σου. Δεν μιλάω μόνο από γνώση, αλλά και από προσωπική εμπειρία. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι όταν προχωρούσα σε αυτό το δύσκολο δρόμο, όταν σήκωνα το βαρύ σταυρό του Χριστού, δεν τον ένιωθα βαρύ, και ο δρόμος αυτός ήταν ο δρόμος της χαράς, επειδή το ένιωθα απόλυτα και το διαισθανόμουν ότι δίπλα μου πορεύεται ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, γιατί με βοηθάει να σηκώνω το σταυρό μου. Ήταν βαρύ το φορτίο, αλλά το θυμάμαι σαν να ήταν λαμπρή χαρά, σαν να ήταν ευλογία του Κυρίου, διότι ο Κύριος είναι ελεήμων για όλους τους ανθρώπους που σηκώνουν το σταυρό τους. Δεν θα εγκαταλείψει μόνο του εκείνο που πήρε το σταυρό του και τον ακολούθησε, αλλά θα πορεύεται δίπλα του, θα είναι στήριγμα στον δρόμο του και θα τον ενδυναμώνει με τη χάρη του. Να θυμάστε τα Άγια Λόγια του, διότι κρύβεται μεγάλη αλήθεια σε αυτά. Δεύτε πρόσμε, πάντε σηκωπιώντες και υπεφορτισμένοι, κι εγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς, και μάθετε απ' εμού, ότι πράω σημεί και ταπεινώστε καρδία, και ευρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός, και το φορτίον μου ελαφρών εστί. Όλους εσάς, όλους που πίστεψαν στον Κύριο, καλέ να τον ακολουθήσετε, να σηκώσετε το φορτίο του, το σταυρό του. Μη φοβάστε λοιπόν, προχωρείτε με θάρρος. Μη σας φοβίζουν οι επιθέσεις του διαβόλου, σας εμποδίζει να προχωρείτε στον δρόμο αυτό. Φτύστε το διάβολο, διώξτε τον με το σταυρό του Κυρίου στο όνομά του. Κοιτάξτε ψηλά και θα δείτε τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος συμπορεύεται μαζί σας και διευκολύνει τον δρόμο σας. Αμήν. Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.